πολλά. Είστε καλά καταρχάς. Δόξα τω Θεώ. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική κομβική ημέρα όσον αφορά το θέμα της πανδημίας. Είναι κάπως έτσι? Νομίζω ότι όλες οι ημέρες αυτές είναι κομβικές. Αν εννοείται με την ως ημέρα λήψεως κάποιων μέτρων, πράγματι. Ναι. Αλλά όλες οι μέρες και τα κρούσματα τα οποία βλέπουμε εντός και εκτός Ελλάδος δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση μιας γεωμετρικής αύξησης κρούσματων παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά λόγω των μεταλλάξεων του ιού. Ειδικά λόγω της τελευταίας μετάλλαξης όμικρον. Μετάλλαξη η οποία απαιτεί και καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων, πρόσθετων μέτρων από τις εθνικές κυβερνήσεις. Και αυτό θα πράξει και η ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Η δικιά μου επισήμανση έχει να κάνει, κύριε Υπουργέ, με το ότι ενώ πριν από δύο μέρες είπαμε ότι θα ληφθούν και κάποια μέτρα για τις 3 του μηνός, φαίνεται ότι σήμερα στις 29 θα πρέπει να πάρθουν κάποια καινούργια μέτρα. Φαντάζομαι ότι είναι... Ναι, νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει. Γιατί... Και πρόσθετα, εμπροστοβάρος, μέτρα. Ναι. Θα έλεγα το εξής, αν έχουμε κάποια πρόγευση για τα μέτρα... Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ακόμα δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες, ναι, τις επόμενες ώρες. Θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Σωστά. Αν έχω σωστά το πρόγραμμα μπροστά μου, στις 12 η ώρα θα συνεδριάσει η Επιτροπή και αργότερα θα γίνουν και οι ανακοινώσεις. Πάμε λίγο στα περισσότερο του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ. 2-3 ερωτήσεις θα ήθελα για να ενημερωθούν όσο το δυνατόν πιο έγκυρα και οι ακροατές μας. Έχουμε την μεγάλη δυσκολία στην αγορά από την πανδημία. Υπάρχει αυτή η αγωνία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε της εστίασης, είτε της διασκέδασης, αλλά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και τα εμπορικά καταστήματα δεν είναι ικανοποιημένα, τουλάχιστον στη Λαμία και όσο εγώ μπορώ να γνωρίζω. Έχω λάβει υπόψη κάποιες παρατάσεις στις πληρωμές των επιστρεπταίων προκαταβολών ή στις εφάπαξ πληρωμές τους. Θα έχουμε κάποια έξτρα μέτρα για αυτά? Ψυχραιμία. Το γεγονός ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα στο υγειονομικό πεδίο για κάποια χρονική περίοδο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα όταν δεν ξέρουμε την ένταση και την έκταση. Αυτό που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως πολιτεία είναι να διαφυλάξουμε τις θέσεις απασχόλησης και τους εργαζόμενους στις όποιες αναταράξεις προκύψαν από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Να αποτυπώσω όμως λίγο τη μεγάλη εικόνα και αν θέλετε και τη στιγμή. Συζητάτε για το τι θα προκύψει σήμερα, αλλά μέχρι σήμερα η οικονομία λειτουργεί κανονικά. Το κανονικά είναι μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ. Λειτουργεί κανονικά. Δεν έχει περιορισμού σε κάτι. Σωστό μέχρι εδώ. Άρα υπάρχει μεγάλη εικόνα που αφορά το 2021 που κλείνει σε λίγες ημέρες. Υπάρχει και η συγκυρία της στιγμής. Μεγάλη εικόνα είναι πια ότι η χώρα ανάκαμψε πολύ πιο ισχυρά από ό,τι περιμέναμε, ακόμα και το Υπουργείο Οικονομικών. Καλύψαμε σχεδόν το σύνολο των απολειών του 2020, πρώτον. Δεύτερον, η ανεργία συρρυκνώθηκε σημαντικά. Σας θυμίζω ότι σε άλλες συνδέσεις που είχαμε κατά το παρελθόν, εύλογα είχε διατυπωθεί ο προβληματισμός για λουκέτα και για αύξηση της ανεργίας. Δεν επιβεβαιώθηκαν. Συμφωνούμε και σε αυτό, νομίζω. Έχουμε εκτόξευση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Φέτος έχουμε ρεκόρ εξαγωγών στη χώρα. Έχουμε ρεκόρ βιομηχανικής παραγωγής. Η βιομηχανία παρά το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να πηγαίνει καλύτερα. Έχουμε χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας. Και έχουμε τηρήσει τις δεσμεύσεις μας για μειώσεις φόρων. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι και εσείς, όπως και οι συμπατριώτες μας, φέτος έχουν πληρώσει λιγότερους φόρους από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Μόνιμες μειώσεις φόρων. Μόνιμες μειώσεις φόρων που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Οι δε επιχειρήσεις που αναφερθήκατε σε αυτές, ο τζίρος τους το δεκάμηνο του 2021 ήταν ο τζίρος του δεκαμήνου του 2019. Γι' αυτό και τα δύο τελευταία χρόνια οι καταθέσεις των πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι αυξημένες, συγκρατήστε το νούμερο, 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Διότι ο τζίρος ανέκαμψε, η πολιτεία όμως είχε δώσει και μια σειρά από μέτρα όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι επιχειρηματίες τα έχουν βάλει στην άκρη αυτά τα ποσά. Τα χρησιμοποίησαν αφού ο τζίρος επανήλθε. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
Άρα θέλετε να πείτε τώρα, Υπουργέ, ότι σε αυτό το διάστημα υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν βάλει στην άκρη λεφτά? Αφού σας λέω 35 δισεκατομμύρια ευρώ. Οκτώβριο μόνο, ναι. Τον Οκτώβριο μόνο τα νοικοκυριά αύξησαν τις καταθέσεις κατά 500 εκατομμύρια. Ναι. Έχουμε εικόνα πόσα αφημεία αφορούν αυτά τα 35 εκατομμύρια. Το 52% είναι νοικοκυριά. Ναι. Το 52% των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Αυτά, προσέξτε, δεν είναι στοιχεία που λέω εγώ. Είναι τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, όχι του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και στη μεγάλη εικόνα θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι η τρέχουσα συγκυρία έχει δυσκολίες που πηγάζουν από δύο πηγές. Πηγάζουν από το ενεργειακό κόστος και πηγάζουν και από την υγειονομική κρίση. Ναι. Προσπαθούμε συνεπώς να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες από τις δίδυμες κρίσεις. Αλλά μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Γιατί μου λέτε για την αγορά, θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι και εγώ κυκλοφόρησα στη Λαμία. Συμφωνείς. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μου είπαν ότι πάνε χειρότερα, πράγματι. Υπήρχαν όμως και αρκετές επιχειρήσεις που μου είπαν ότι πήγανε πολύ καλά. Ναι. Πριν συνδεθούμε, ένα τέταρτο πριν συνδεθούμε, μίλησα με κάποιον στον χώρο της εστίασης. Του λέω πώς πήγατε. Μου λέει κινήθηκε η αγορά. Δηλαδή θέλω να σας πω, χωρίς να ωραιοποιώ καταστάσεις και χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλα είναι ρόδινα και χωρίς να ισχυρίζομαι ότι όλες οι επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά, θα σας πω ότι υπήρχε μια μεικτή εικόνα. Μεικτή εικόνα. Ναι, δεν, αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα έσοδα του κράτους μέχρι και χθες που μιλάμε, το Δεκέμβριο, είναι αυξημένα κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, είναι το στόχο. Μάλιστα. 500 εκατομμύρια ευρώ πάνω από τους στόχους. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα, αναγνωρίζω απόλυτα τις δυσκολίες στιγμής. Και τι θα πρέπει η πολιτεία? Θα πρέπει η πολιτεία να πάρει μια σειρά από μέτρα. Ήρθαμε συνεπώς, πολύ πρόσφατα, στον προϋπολογισμό και τι είπαμε? Για την υγειονομική κρίση βοηθάμε με 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Και όχι μόνο με αυτά τα μέτρα, τις επιστρεπτές, γιατί με ρωτήσατε, θα πάνε τον Ιούνιο, 30 Ιουνίου του 2022. Άρα μια επιχείρηση που μπορεί να έχει δυσκολίες τώρα, δεν έχει να πληρώσει τον Ιανουάριο, πάει για τον Ιούνιο του 2022. Η ίδια επιχείρηση όμως, Υπουργέ, να ολοκληρώσω. Το πρόγραμμα συνεργασία που είναι επιδότηση μέρους μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστου για εργαζόμενους πάει μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2022. Ναι. Το πρόγραμμα των παγίων δαπανών πάει μέχρι 30 Ιουνίου του 2022. Και πήραμε και μια σειρά από μέτρα για την ενέργεια, τα οποία υποθέτω θα με ρωτήσετε στη συνέχεια. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή που θα πάει τον Ιούνιο νομίζω πως έχει ήδη εξαλειφθεί με τους πρώτους λογαριασμούς του ρεύματος που έχουν φτάσει ήδη στα καταστήματα. Δεν ξέρω με ποιον μιλήσατε, αλλά εγώ με όσους μιλάω και όντως και εσείς έχετε γυρίσει στην αγορά της Λαμίας τις προηγούμενες μέρες μαζί. Σας είδα και με είδατε. Το θέμα είναι ότι εσείς είστε ένας υπουργός που έχετε μια επαφή με την αγορά. Το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Έτσι. Μισό λεπτό όμως. Ναι, πείτε μου. Το ενεργειακό κόστος συνολικά μέχρι τώρα ήταν περίπου, συνολικά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος. Ναι. Οι επιστρεπτές προκαταβολές είναι 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω να συγκρίνεται το ένα μέγεθος με το άλλο. Άρα συνεπώς... Για να αφήσω στην άκρη ναι. την μη πληρωμή ενοικίων, να αφήσω στην άκρη τις αναστολές εργασίας, να αφήσω στην άκρη τα προγράμματα τεπτήχη και οικειοδοτικά και μια σειρά από άλλα στοιχεία. Σας λέω και μόνο αυτό συγκρατήστε. 35 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω οι καταθέσεις. Ναι. Άρα να συμφωνήσουμε ότι τζάμπα γκρινιάζει η αγορά. Όχι. Αλλά... Όχι. Εγώ ποτέ δεν είπα αυτό. Αλλά... Ισχυρίζομαι ότι η συγκυρία είναι δύσκολη. Υποστηρίζω όμως ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την μεγάλη εικόνα. Εάν τυχόν γκρίνιαζε τζάμπα η αγορά, που ποτέ δεν θα το υποστήριζα και δεν το υποστηρίζω, δεν θα ερχόμουν στη Βουλή εγώ πριν από μία εβδομάδα να δώσω παράταση στην επιστρεπτέα. Θα έλεγα πληρώστε τον Ιανουάριο. Δεν θα ερχόμασταν να δώσουμε παράταση στις πάγιες δαπάνες. Δεν θα ερχόμασταν να δώσουμε παράταση στην εργασία. Δεν θα σας έλεγα σήμερα ότι είμαστε έτοιμοι για αναστολές εργαζομένων αν προκύψει πρόβλημα. Δεν θα δίναμε την πρόσθετη επιδότηση σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Δεν θα ενισχύαμε το επίδομα θέρμανσης για να καλύψουμε 1 εκατομμύριο συμπατριώτες μας. Δεν θα δίναμε χρήματα σε χαμηλούς συνταξιούχους αύριο. Κάποιους χαμηλούς συνταξιούχους. Κρατάω, Υπουργέ μου. Άρα η κατάσταση θέλει γρήγορα αντανακλαστικά, ψυχραιμία και θα απαιτηθεί πρόσθετα μέτρα από την πολιτεία. Ωραία.
για την ενεργειακή κρίση κυρίως, αλλά και για την υγειονομική. Ωραία. Άρα... Χειρίζομαι όμως ότι αυτά θα πρέπει έγκαιρα να ληφθούν με βάση τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς. Σύμφωνοι. Ξέρω ότι η στιγμή είναι δύσκολη. Ναι. Αλλά προσπαθώ να βάλω και την μεγάλη εικόνα. Γιατί, θα σου δω από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Θεωρούμε όλοι, εντός και εκτός Ελλάδος, σήμερα που μιλάμε, ότι η υγειονομική κρίση και η ενεργειακή κρίση έχει ημερομηνία λήξεως. Μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022. Η ενεργειακή κρίση και ευελπιστούμε νωρίτερα η υγειονομική κρίση. Το σημειώνω. Άρα αυτό. Πρέπει να πάρει... αυτό το σημειώνω γιατί είναι πρόβλεψη. Αυτή είναι εκτίμηση, ναι. Δεν είναι δική μου. Είναι εκτίμηση των ειδικών. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα. Είμαι πολύ προσεκτικός. Ναι, ναι, το ξέρω ότι είστε πολύ προσεκτικός. Γιατί αλλά... πριν από 4 μήνες, ναι. Πάλι εκτιμήσεις γίνονταν. Ναι, αυτό λέω. Εκτιμήσεις παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Ναι. Ξέρατε εσείς ότι στη Γαλλία θα υπάρχει ρεκόρ κρουσμάτων. Στη Μεγάλη Βρετανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία θα βγάζουν ασθενείς εκτός χώρας. Αυτά πριν από 1,5 μήνα δεν τα προέβλεπαν ούτε στο εξωτερικό. Άρα δεν είναι μια διαφορετική περίπτωση η Ελλάδα. Είναι ο κανόνας ο οποίος ισχύει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς με τη μετάλλαξη. Και στο ενεργειακό πεδίο ομοίως είναι μια παγκόσμια κρίση. Ξέραμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι με διάφορες δηλώσεις που γίνανε στο εξωτερικό θα αυξάνονταν ξαφνικά η τιμή του φυσικού αερίου κατά 20% σε μια μέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Παγκοσμίως αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου. Έχω όμως και στείλω το εξής. Αν θεωρήσουμε ως βάση ότι αυτά τα προβλήματα θα είναι παροδικά μες στο 2022, τα μέτρα που έχουμε πάρει, πολλά τα μέτρα, όχι όλα, έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, αν με το καλό, πρώτα Θεός, περάσουν αυτές οι κρίσεις μέσα στο 2022, η μείωση του ένφια, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, έχουν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Άρα ο πολίτης θα βρεθεί σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση μετά, γιατί έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις μέσα στην υγειονομική κρίση. Οι αντικειμενικές αξίες θα αυξηθούν. Θα μου πείτε αλλού θα αυξηθούν, αλλού θα μειωθούν. Οι αντικειμενικές αξίες έχουν ανακοινωθεί. Ναι. Είναι δημόσια διαθέσιμες. Σωστά. Αλλού αυξάνουν, αλλού μειώνονται. Ωραία. Ο συνολικός ένφια, ναι. Θα είναι μειωμένος επιπλέον κατά 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ το 2022. Μάλιστα. Το κρατάω και αυτό. Ένφια. Το κρατάω και αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί. Εδώ έχουμε μερικά ερωτήματα των ακροατών που είναι πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν μια σειρά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ακροβατούν και έχουμε έναν ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.200 ευρώ και πρέπει με αυτά τα χρήματα αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να γυρίσουν τις επιχειρήσεις τους. Θα μου πείτε, κάναμε πτωχευτικό, κάναμε και άλλα μέτρα. Πείτε μου λίγο τι απαντάμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε το κάνουμε. Με τις 120 δόσεις να μην χαθούν μέσα στον κορονοϊό οι δόσεις αυτών των πολιτών για να ξαναμπούν να αναβιώσουν τη ρύθμιση. Οι 72 δόσεις οποίες πήγαμε τέλος Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα γέφυρα ώστε οι συμπατριώτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μην πληρώνουν δόσεις στις τράπεζες αλλά να τις πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν είναι λίγα λεφτά. Μισό δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Άρα δεν έχω να σας προσθέσω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα οποία έχω. Ωραία. Με βάση το ότι έχουμε... Να σας πω, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Επειδή νομίζω ότι θα σας προειδεάσω και για τις απαντήσεις σε επόμενα ερωτήματα, να πω και κάτι ακόμα που είναι επίσης η πραγματικότητα. Συζητάμε πιθανόν για πρόσθετα μέτρα ή για πρόσθετες παρεμβάσεις σε έναν κρατικό προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα κλείσει με ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 7%. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι δαπάνες είναι αυξημένες σε σχέση με τα έσοδα κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει επίσης πρακτικά? Σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Έχω λιγότερα έσοδα για αυξημένες δαπάνες. Τι κάνουμε συνεπώς? Δανειζόμαστε. Δανειζόμαστε από το εξωτερικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνει το χρέος. Αυξάνει το χρέος σε μια χώρα που έχει ήδη ψηλό χρέος, δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα και είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει με εξυπνάδα και διορατικότητα να βοηθάμε την κοινωνία όσο είναι εφικτό, να αξιοποιούμε την δημοσιονομική ευελιξία, αλλά χωρίς να οδηγηθούμε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, γιατί έχουμε μια ευθύνη και για το μέλλον της χώρας. Δεν είμαστε σε φάση που έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή έσοδα παραπάνω από δαπάνες και λέμε ωραία, αφού έχουμε έσοδα παραπάνω από δαπάνες, ας δώσουμε και ορισμένα στους πολίτες χρήματα. Είμαστε στη φάση που είμαστε και ορθώς είμαστε γιατί έπρεπε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Βαθιά μέσα,
Δηλαδή έχουμε πολύ περισσότερες δαπάνες από έσοδα και υπάρχει μια ανάγκη η οποία εκφράζεται και μέσα από τους ακροατές σας και μέσα από τα ερωτήματά σας. Δώσε και άλλες δαπάνες, αύξησε δαπάνες, μείωσε φόρους, δηλαδή αύξησε πολύ περισσότερο το έλλειμμα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η ισορροπία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, Υπουργέ μου, και το καταλαβαίνω απολύτως, όπως νομίζω το καταλαβαίνουν και όλοι οι πολίτες, ότι θέλει, ακροβατούμε σε ένα τεντωμένο σκηνή και ως χώρα και ως οικονομία. Γιατί το καλοκαίρι, ναι, 500 εκατομμύρια έπρεπε να δώσουμε για τις πυρκαγιές. Ναι. Στη συνέχεια, μέχρι σήμερα, και θα έχουν και άλλα μέτρα, 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενέργεια. Και έχουμε και τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ για την υγειονομική κρίση. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα βοηθάμε, πάντα έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά είναι φύση αδύνατο να καλύψουμε όλες τις απώλειες ή να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που προκύπτουν από την κάθε μεμονωμένη επιχείρηση. Ναι. Γιατί μπορείτε να μου πείτε αρκετές μεμονωμένες επιχειρήσεις που τα φέρουν πολύ δύσκολα, και είναι αλήθεια. Μου μεταφέρθηκαν και εμένα αυτά τα μηνύματα, τα είδα, τα έζησα. Αλλά υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες στέκονται ικανοποιητικά. Ναι, σύμφωνοι μέχρι εδώ. Εγώ θέλω να μεταφέρω και την αγωνία της οικογένειας η οποία έχει ένα μισθό 1,5 με ελάχιστα έσοδα και ανοίγει το λογαριασμό του ρεύματος αυτή τη στιγμή και παθαίνει 3 εγκεφαλικά και 2 εμφράγματα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι. Πρώτα απ' όλα, σε αυτό το νοικοκύριο, πριν ανοίξει αυτό το λογαριασμό, πήρε το εκαθαριστικό της εφορίας και πήρε και το εκαθαριστικό του ένφια. Ναι. Αυτό το νοικοκυριό συνεπώς είδε. Το πιθανότερο είναι να έχει διώκτο σπίτι, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει διώκτο σπίτι. Μπορεί και να μην έχει όμως, ναι. Το 92% έχει. Mm-hmm. Άρα πάντα μιλάμε με τον κανόνα. Προφανώς υπάρχει και ένα 8% που δεν έχει. Αλλά σας λέω με τα επίσημα στοιχεία της χώρας. Αυτό το 92% εδώ και 2 χρόνια πληρώνει χαμηλότερο ένφια. Πόσο χαμηλότερο ένφια? Μεσοσταθμικά κατά 22%. Τα χαμηλότερα δε εισοδήματα, γιατί υποθέτω για αυτά περισσότερο ενδιαφέρεστε και ορθώς, πληρώνει 30% λιγότερο. Άρα να συμφωνήσουμε ότι στο εκαθαριστικό του ένφια πλήρωσε λιγότερα. Πάμε στην εφορία. Στο εκαθαριστικό της εφορίας, το 70% της ελληνικής κοινωνίας φέτος ή δεν πλήρωσε ή είχε πιστωτικό. Ωραία. Γιατί μειώσαμε σημαντικά τους φόρους. Ωραία. Αυτά τα δύο που σας λέω είναι ιδιαίτερα σημαντικά και μόνιμα μέτρα. Μόνιμα, το τονίζω. Σύμφωνοι. Μόνιμα. Έρχεται μετά ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Ναι. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ στην πρώτη σελίδα πράγματι σοκάρει. Όταν δει κανένας όμως την πίσω σελίδα, και έχω δείξει τον δικό μου λογαριασμό σε τηλεοπτικό σταθμό στην Αθήνα, στην πίσω σελίδα υπάρχει η ρήτρα αναπροσαρμογής που είναι το πραγματικό κόστος που θα έπρεπε να υποστεί ένα νοικοκυριό με βάση τις διεθνείς τιμές. Ναι. Πάνω από αυτό υπάρχει αφαίρεση, εκαθαριστικό λογαριασμό μιλάω, έτσι, για να καταλάβετε. Πάνω από αυτό υπάρχει ένα μείον πρόσημο που είναι η βοήθεια της ΔΕΗ. Ναι. Και πάνω από αυτό υπάρχουν 3 ή 4 τώρα αρνητικά πρόσημα που είναι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Και το αυτό, τι σημαίνει, ότι με αυτές τις παρεμβάσεις έχουμε καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του κόστους, αλλά όχι όλο το κόστος της ενέργειας στους προηγούμενους μήνες, με αποτέλεσμα το ελληνικό νοικοκυριό να έχει επιβαρυνθεί. Γι' αυτό και όταν βλέπει την πρώτη σελίδα, αποτυπώνεται ακριβώς αυτό το οποίο λέτε εσείς. Η σύγκριση με το παρελθόν και με την πίσω σελίδα δείχνει ότι υπάρχει πράγματι μια επιβάρυνση, πράγματι εγώ θα σας έλεγα μια σημαντική επιβάρυνση, που η πολιτεία ήρθε να την περιορίσει όσο είναι εφικτό. Μάλιστα. Και γι' αυτό ήρθαμε και είπαμε ότι με τις δεδομένες τιμές που έχουμε κάθε μήνα θα αναπροσαρμόζουμε την στρατηγική μας για να βοηθάμε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και ακούσατε στη Βουλή πριν από 10 μέρες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι νέα χρήματα το Δεκέμβριο και αναδρομικά με τους αγρότες, για τους αγρότες από τον Αύγουστο, άλλα 50 εκατομμύρια, για να βοηθήσουμε αναδρομικά για την αύξηση του κόστους στους Έλληνες αγρότες. Ωραία. Τώρα θέλω μια εκτίμηση, Υπουργέ μου. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι υπάρχει ένα οξύ πρόβλημα, οξύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις παγκοσμίως, ναι, που κρατάει περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις παγκοσμίως, που όμως παγκοσμίως φαίνεται ότι θα αντιμετωπιστεί στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Ωραία. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε και το 2022 να βοηθάμε. Ναι. Εσείς τώρα που κρατάτε τα κλειδιά του Ταμείου, το ελληνικό κράτος μπορεί 6 μήνες ακόμα, με βάση αυτή την εκτίμηση που έχουμε ότι η ενεργειακή κρίση θα κρατήσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα, έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ουσιαστικά τον Έλληνα πολίτη?
Ως κράτος μιλάω. Δεν μιλάω εσείς ως υπουργός ή κυβέρνηση ως κυβέρνηση από μόνη της. Θεωρώ ότι ήδη προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε περισσότερο χρονικό διάστημα και περισσότερο. Ωραία. Το ερώτημά σας είναι εύλογο, αλλά νομίζω κατά το ίμιση έχει απαντηθεί. Κατά το ίμιση. Ταμιακά, ναι. Ταμιακά η χώρα έχει ασφαλή από θέματα. Ναι. Και να μην βγούμε στις αγορές, μπορούμε να καλύψουμε και ένα σημαντικό κόστος του 2022. Mm-hmm. Να βγούμε καθόλου στις αγορές. Όμως, αν πάμε και δώσουμε τους πόρους ή δώσουμε αρκετούς πόρους, τι σας έχω πει προηγουμένως, αυξάνει το έλλειμμα. Mm-hmm. Αύξηση του ελλείμματος τι σημαίνει? Ανάγκη μεγαλύτερου δανεισμού. Οι αγορές που μας δανείζουν θα το δουν αυτό και μπορεί να αυξήσουν το κόστος δανεισμού. Αύξηση του κόστου δανεισμού σημαίνει αύξηση του κόστου δανεισμού για τη χώρα, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Σωστά. Οπότε μετά είναι ένας παύλος κύκλος. Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να βοηθάμε. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε όπως δεν εγκαταλείψαμε 2,5 χρόνια την ελληνική κοινωνία. Αποδεδειγμένα τα μέτρα πιάσανε τόπο. Αποδεδειγμένα ήταν αποτελεσματικά. Διότι έχουμε από τις πιο ισχυρές, από τους πιο ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης πανευρωπαϊκά. Στο δεύτερο τρίμηνο είχαμε μακράν την καλύτερη επίδοση σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπήρξαν λουκέτα, μειώθηκε η ανεργία και δεν αυξήθηκε όπως φοβόντουσαν κάποιοι. Mm-hmm. Αλλά ναι, δεν ωραιοποιώ καταστάσεις. Είναι μια δύσκολη συγκυρία με δίδυμες κρίσεις, στις οποίες η πολιτεία θα πρέπει να είναι κοντά, κοντά στην κοινωνία. Και θα είμαστε όσο αυτό είναι εφικτό. Υπουργέ μου, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος δυστυχώς και εμάς και εσάς φαντάζομαι, δύο ερωτήσεις και θα κλείσουμε. Όσο μας πάρει. Από μένα τον χρόνο τον παίρνω και από την επόμενη εκπομπή όσο μας πάρει. Παρακαλώ, απλά έχω εγώ κάτι που το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Λοιπόν, οι δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, οι συνταξιούχοι που σήμερα περιμέναν το επίδομα των 250 ευρώ από το πρωί, έχουμε δεχτεί στο σταθμό αρκετά τηλεφωνήματα, δεν μπήκαν. Έχετε κάποια απάντηση εσείς ή να μιλήσω με τον Υπουργό Εργασίας? Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα. Δεν μου έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην εκταμίευση σήμερα. Το ναι. Πρώτο θα είναι σήμερα ακριβώς. Άρα λοιπόν, εσείς τα λεφτά που ζητηθήκανε τα βάλατε, αυτό λέτε. Αυτά έχουν μεταφερθεί στο Υπουργείο Εργασίας εδώ και ημέρες. Σύμφωνοι. Άρα αυτοί που δεν έχουν δει στο λογαριασμό τους πρέπει να δουν για ποιο λόγο δεν έχουν δει. Ότι θα είναι μέσα στην ημέρα. Μάλιστα. Πάει αυτό. Δεύτερο. Έχουμε το μεγάλο θέμα. Εκκρεμότητα χρόνων πολλών στη φτιότητα που λέγεται Λάρκου. Πού βρισκόμαστε, τι προτίθεστε να κάνετε και τι θα συμβεί με τους εργαζόμενους? Εγώ τα βάζω έτσι και εσείς απαντήστε όπως νομίζετε. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, ναι. Εγώ είχα τηλεδιάσκεψη με τους εργαζόμενους στη Λάρκο. Mm-hmm. Και τηλεδιάσκεψη με τους εργαζόμενους από διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Ναι. Προκειμένου να επικαιροποιήσουμε την κατάσταση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις πρώτες 15 μέρες του Ιανουάριου. Mm-hmm. Με συναρμόδιους υπουργούς, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε μπροστά. Πραγματικότητα είναι ότι οι διαγωνισμοί προχωρούν. Mm-hmm. Πραγματικότητα όμως είναι επίσης, για να το συνδυάσουμε με τα προηγούμενα ερωτήματά σας, ότι το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά. Σωστά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι σημαντικά ενεργοβόρα. Mm-hmm. Με ό,τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον της οποιασδήποτε επιχείρησης είναι πολύ ενεργοβόρα. Mm-hmm. Άρα έχουμε καινούργια δεδομένα. Αυτό είναι ένα καινούργιο δεδομένο επιβαρυντικό για την εταιρεία, που όμως θα πρέπει να συνεκτιμηθεί από την κυβέρνηση για να κάνει το βέλτιστο για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση αυτή. Ήδη, τα δύο τελευταία χρόνια, όπως οι ίδιοι εργαζόμενοι ομολογούν, παρά τις όποιες ενστάσεις, προβληματισμούς, αγωνίες διατυπώνουν, εύλογες αγωνίες για το μέλλον τους, mm-hmm. εύλογες αγωνίες, το επαναλαμβάνω, αποδέχονται και παραδέχονται ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση τα δύο τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει με πάνω από 50 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξει και τους μισθούς των εργαζομένων. Όχι μόνο τους μισθούς, προφανώς ένα κομμάτι πάει και στη ΔΕΗ, που δεν πληρώνονταν οι ΔΕΗ στο παρελθόν καθόλου και συσσωρεύονταν τα χρέη, αλλά ένα κομμάτι πάει και για τους εργαζόμενους. Άρα δεν έχω να προσθέσω κάτι αυτή τη στιγμή περισσότερο από το ότι μου δώσατε μια ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα μίλησαμε με τους εργαζομένους. Okay. Σήμερα ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το 22, για τον πρώτο μήνα, για τις πρώτες 15 μέρες, δείχνοντας και αποτυπώνοντας το ενδιαφέρον το οποίο έχουμε για αυτή την επιχείρηση και για αυτή τη γεωγραφική περιοχή του τόπου μας. Ναι. Εγώ να επισημάνω ότι η Λάρκο είναι μια
θα μπορούσε να ήταν η νούμερο ένα ελληνική επιχείρηση, για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρουσίας να το κουβεντιάσουμε, δεν είναι, και υπάρχει ένα μεγάλο και ηθικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, Υπουργέ, και έτσι ίσως θα πρέπει να το ξανακουβεντιάσουμε κάποια στιγμή, με αυτούς τους εργαζόμενους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν μπορούν να κάνουν ούτε μπρος ούτε πίσω. Ναι, αφήστε αυτά, γιατί τα έχουμε ήδη συνεκτιμήσει. Προφανώς έχουμε λύσεις για αυτά. Mm-hmm. Αλλά θα σας πω κάτι. Λέτε τι δυνητικά θα μπορούσε να ήταν μια επιχείρηση. Εγώ θέλω να σου πω ότι η εταιρεία αυτή λειτουργεί με ζημιές επί χρόνια, επί μήνες. Με ζημιές. Ναι. Ξέρετε πολλές επιχειρήσεις που να αντέχουν να λειτουργήσουν με ζημιές επί χρόνια, επί μήνες. Με ζημιές. Κατά αντιστοιχεία, για να μην μιλάμε για μια εταιρεία, τα ίδια φαινόμενα είχαμε στην ΕΑΒ, ναι, στα ΕΑΣ, mm-hmm, στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στην ΕΛΒΟ. Όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που δυνητικά θα μπορούσατε να μου πείτε ότι θα μπορούσαν να παράγουν, και έχετε δίκιο, τα έχουμε, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε κατά τα μέλιστο τρόπο, δεν τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, αλλά έχουν συσσωρεύσει δισεκατομμύρια χρέη στον κρατικό προϋπολογισμό. Mm. Συνεπώς, ναι, θεωρητικά έχετε δίκιο στο να πείτε όχι μόνο για αυτό το περιουσιακό στοιχείο και για άλλα, τι δυνητικά θα μπορούσαν να αποφέρουν στη χώρα. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η εταιρεία κάθε μήνα, όπως σας είπα, και επί πολλά χρόνια μπαίνει μέσα, ναι, χρωστάει στη ΔΕΗ εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, έχει παράνομες κρατικές ενισχύσεις που η απόφαση είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι δική μας, πάνω από 100 εκατομμύρια, mm-hmm, και μια σειρά από άλλες οφειλές σε προμηθευτές. Αυτό που εξασφαλίζουμε όμως, παρά αυτές τις δυσκολίες που σας διατύπωσα, και ξέρετε πολύ καλό ότι μια άλλη επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα δεν θα μπορούσε να επιζήσει με αυτά τα χρέη, είναι ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αμείβονται. Με περικοπές την τελευταία διετία, αλλά συνεχίζουν να αμείβονται. Πώς? Και με τη βοήθεια του κρατικού προϋπολογισμού. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, για τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Καλές γιορτές, καλή χρονιά, με ψυχραιμία, σύνεση και πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.